Βράδυ Κυριακής, ώρα 10 παρατέταρτο. Έχουμε στην τηλεφωνική μας σύνδεση τον βουλευτή της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Πάρη Κουκουλόπουλο. Κύριε Κουκουλόπουλε, να σας καλησπερίσω. Ο Νίκος ο Ανδρουλάκης επανεξελέγει πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Καταρχάς, ένα πρώτο σύντομο σχόλιο, όσο γίνεται πιο σύντομο για το αποτέλεσμα, και στη συνέχεια να σας θέσω κάποια ερωτήματα τα οποία αφορούν την επόμενη μέρα στο κόμμα σας. Έχει μια καθαρή εντολή που έχει ο κ. Ανδρουλάκης από τη μια, και από την άλλη το αποτέλεσμα και των δύο Κυριακών θέλει μια σοβαρή ανάλυση, στην οποία πρέπει να πρωταγωνιστήσει ο ίδιος ο Νίκος Ανδρουλάκης και οι άλλοι που ψήθηκαν, όλοι εμείς, γιατί έχουν πάρα πολλά μηνύματα και οι δύο κάλπες. Θα πούμε αυτά στα όργανα που μας δείχνουν ουσιαστικά ποιες πρωτοβουλίες πρέπει να πάρουμε μέσα στην οργάνωση, στο κόμμα, στη Βουλή, στην κοινωνία, προτεραιότητες, αξιοποίηση προσώπων, κυρίως όμως πολιτικές θέσεις και προτεραιότητες που πρέπει να πούν μπροστά. Mm-hmm. Τι απαντάτε εσείς, κύριε Κουκουλόπουλε, σε όσους λένε έτσι με μια απλοϊκότητα, θα έλεγα, ότι μα καλά κάνανε εκλογές στο ΠΑΣΟΚ για να ξαναβγεί ο Νίκος Ανδρουλάκης, και γενικά ότι αυτή η εξέλιξη, με δεδομένη και την κατάσταση που βρίσκεται σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ, εξασφαλίζει και άλλη παραμονή στην εξουσία στον Κυριακό Μητσοτάκη? Τι λέτε εσείς πάνω σε αυτά? Όχι. Σε αυτές τις 100 μέρες, κύριε Σαμαρά, που διήρκησε, ακριβώς 100 μέρες διήρκησε η εκλογική διαδικασία από την Κυριακή 7 Ιουλίου μέχρι σήμερα, είναι για την ακρίβεια 99 μέρες, αν θέλετε έτσι. Λοιπόν, 100 μέρες, αυτές τις 100 μέρες έχουν συμβεί συγκεκριμένα πράγματα, δεν είναι σε κενό. Από τη μια, η κυβέρνηση, στην πλευρά της κυβέρνησης, έγινε ακόμα προφανέστερη η αδυναμία της να απαντήσει στα μεγάλα λαϊκά προβλήματα. Και δεν υπερβάλλω, νομίζω ότι το αντιλαμβάνει ο καθένας. Από την άλλη, η τεράστια έκταση κρίση του ΣΥΡΙΖΑ, που κανένας δεν ξέρει πότε και πού θα σταματήσει, δίνουν στο ΠΑΣΟΚ, εγώ δεν μιλάω ούτε για ευκαιρίες του, γιατί μας δίνουν την υποχρέωση να δοκιμάσουμε τις δυνάμεις μας, να πω. Αναγκαστικά τις δοκιμάσαμε στο εσωτερικό μας όλο αυτό το διάστημα, όπου πήραμε βαθμό εξαιρετικά καλό. Η διαδικασία, η ποιότητα του διαλόγου, η συμμετοχή, η άψογη εκλογική διαδικασία και τις δύο Κυριακές, νομίζω ότι είναι ένα πρόγραμμα θετικό για την επόμενη μέρα. Το δύσκολο είναι αυτό που σας είπα στην αρχή. Πρέπει τα δύο αποτέλεσμα, στο οποίο όμως έχουμε ένα μεγάλο πλεονέκτημα. Μας δείχνουν τον δρόμο τα αποτελέσματα. Αυτή είναι η προσωπική μου γνώμη, την πιστεύω βαθιά. Να γίνουν μια πιστική εναλλακτική απάντηση στη Νέα Δημοκρατία. Αυτό το ζητούμε. Προφανώς δεν περιμένω από εσάς τώρα να μας πείτε αναλυτικά τι πιστεύετε ότι πρέπει. Θα τα συζητήσετε, όπως είπατε, στα συλλογικά όργανα. Εγώ όμως θέλω, αν μπορείτε, ένα μικρό σχόλιο, τι πρέπει να αλλάξει. Γιατί είναι βέβαιο ότι πρέπει να αλλάξει κάτι ο Νίκος Ανδρουλάκης, ώστε να ανεβάσει σε ένα επίπεδο το ΠΑΣΟΚ, ώστε να μπορεί και πάλι εκλογικά να πρωταγωνιστεί στη χώρα. Μία παρατήρηση. Το πρώτο απ' όλα είναι να γίνει μεγάλο άνοιγμα και να αξιοποιηθούν στελέχη που δεν έχουν αξιοποιηθεί μέχρι τώρα. Η αξιοποίηση του Γερουλάνου και σαν σχήμα του Γκούλ είναι το πιο εύκολο απ' όλα. Αυτό είναι το πιο εύκολο, το προφανές. Δεν κάνει όμως αυτό τη διαφορά. Αυτό πρέπει να απλώσει, να γίνει... Προς τα πού θα πρέπει να μετατοπιστεί το ΠΑΣΟΚ, προς τα πού? Πουθενά μπροστά πρέπει να πάει το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ είναι καθαρά τη θέση του κ. Σαμαρά, δεν έχει φοβάται κανέναν, ούτε δεξιά χρειάζεται να πάει ούτε αριστερά. Mm-hmm. Ο κόσμος περιμένει απαντήσεις στα προβλήματά του. Εγώ λέω με τα λόγου γνώσης ότι έχουμε στην μεγάλη πλειοψηφία των προβλημάτων ολοκληρωμένες και υπεύθυνες και τολμηρές απαντήσεις, που δεν τεινάζουν τα καπάκια, δεν εκτροχιάζουν τη χώρα, δίνουν όμως, αλλάζουν εντελώς τις προτεραιότητες. Αυτές όμως δεν ακούγονται. Πιστεύω βαθιά ότι θα ακουγόμαστε περισσότερο το επόμενο διάστημα και νομίζω θα κερδούμε πάρα πολύ σύντομα αν επιτυχώς ή όχι αξιοποιούμε αυτή τη δυνατότητα που μας δίνει η ίδια η συγκυρία. Mm-hmm. Πολύ γρήγορα πιστεύω θα κερδούμε, αν θέλει τη γνώμη μου. Έτσι, ολοκληρώνοντας και την κουβέντα μας, ο ψηφοφόρος του ΠΑΣΟΚ αυτή τη φορά με τον ίδιο πρόεδρο όμως, γιατί πρέπει να αισθάνεται πιο αισιόδοξο, κύριε Κουκουλόπουλε? Τι αλλάζει ουσιαστικά?
Μα όλα αυτά που έχουν πει σήμερα, το πρόγραμμα άμεση που, για το οποίο σας μίλησα νωρίτερα, που και χάνει να το γνωρίζω γιατί πρέπει να το γνωρίζω, συμμετείχε εξάλλου στη σύνταξή του, συμμετέχω διαρκώς και στη Βουλή, στον εμπλουτισμό του, έχει εμπλουτιστεί πάρα πολύ με τη συμμετοχή των έξι υποψηφίων που κατέθεσαν και σε κάποια σημεία και εναλλακτικές προτάσεις. Καλούμε τώρα να τα βάλουμε όλα κάτω στο τραπέζι, να τα αξιολογήσουμε, να έχουμε ένα πολύ πιο πλούσιο πρόγραμμα. Πρώτον, έδειξε εμπιστοσύνη σε κάποια πρόσωπα ιδιαίτερα μεγάλη ελληνική κοινωνία, με τη μεγάλη συμμετοχή ιδιαίτερα στον πρώτο γύρο. Και αυτό είναι, είπα, αν σταθούμε στα δύο πρόσωπα δεν κάνουμε τίποτα. Αυτό είναι το μόνο εύκολο και το απλό. Αντίστοιχο άνοιγμα πρέπει να γίνει παντού, πρέπει να αξιοποιηθούν πολλές δυνάμεις. Και νομίζω ότι κατά κλίδα αυτή ενώ ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι προφανώς πολύ πιο δυνατός από ότι ήταν πριν τις ευρωεκλογές, όχι πριν την προκήρυξη μεσοκομματικών εκλογών. Νομίζω πολύ πιο ισχυρός και αυτό είναι πολύ βασικό να έχει ισχυρή ηγεσία. Γιατί πέρασε μια τέτοια δοκιμασία και είναι καθαρός νικητής. Και επειδή τον γνωρίζω πολύ καλά, νομίζω ότι είναι και πολύ πιο όριμος. Θέλω να πιστεύω και αποφασισμένος να πάρει τις πρωτοβουλίες που του δίνει καθαρή εντολή από τους πολίτες. Επειδή τον ξέρετε, όπως είπατε πολύ καλά, το πιστεύετε ότι αυτή τη φορά θα το κάνει, δηλαδή θα κάνει πράγματα που όλο το προηγούμενο διάστημα δεν τόλμησε ενδεχομένως, ίσως για να κρατήσει κάποιες ισορροπίες, δεν ξέρω. Νομίζω για όσο ξέρουμε έκανε συνεχτικά και συνοπτικά μια αυτοκριτική σε κάποια σημεία στην προεκλογική περίοδο και νομίζω για μένα έδειξε επίγνωση του ότι έφταξε για κάποια προβλήματα την προηγούμενη περίοδο και δεν πηγαίναμε τόσο καλά όσο μας ευγνώσαν οι περιστάσεις, ας πούμε, έτσι. Ας μείνουμε λοιπόν σε αυτά. Πότε υπολογίζετε περίπου να γίνει η... Αύριο θα τα ξέρουμε. Αυτά αύριο νομίζω θα ενημερωθούμε πολύ γρήγορα. Δεν θέλω να προκαταλάβω τώρα τον πρόεδρο τη Βουλή. Κύριε Κουκουλόπουλε, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ και σε μέρα. Καλό βράδυ. Καλή συνέχεια. Καλό βράδυ.